στις 25 του Ιούνιου το 2022 έχουμε έρθει μια βόλτα εδώ στη Σκίδρα, στο Σύλλογο της Σκίδρας, στο φίλο μας τον Μπακάλι. Θα μας κάνει έτσι μια πριβέ πεταξιά σε πουλάκια. Και είναι και όλος ο σύλλογος εδώ, θα λέγα. Και κάποιοι φίλοι εκτός συλλόγου. Συνήθως άτομα της περιοχής. Γνωστές φυσιογνωμίες πια, μετά από τόσα χρόνια. Και θα δείτε και τον αρχιμάγειρα. Να τους. Αυτός εδώ είναι ο αρχιμάγειρας. Με το σκουφί εδώ. Ο γνωστός Δροχάμης. Λοιπόν, μια παρέα λοιπόν ντόπιους εδώ. Ένα απογευματάκι μέσα στο κατακαλό καιρό, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάνει μια γιορτούλα, όπως συνηθίζονται αυτές οι γιορτές τώρα τα τελευταία χρόνια εδώ πανελλαδικώς. Με καλές παρέες, μπυρίτσα, μεζέ και πεταξιές. Και θα δούμε τα πουλάκια του, τον κόπο του. Που σημαίνει τι θα δούμε το χειμώνα. Σε εισμίκριση βέβαια τώρα, πινάκια θα είναι. Έτσι περνάμε λοιπόν εδώ. Και σε λίγο θα δούμε και την πεταξιά μας. Ένα κοντινό πλάνο εδώ, λίγο πριν πέσουν τα μαζεκλίκια. Αυτή εδώ είναι η παρέα μας. Να το σπίτι ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νικόλα. Γεια σας, γεια σας. Ωραίος. Αϊθαλής κι αυτός, αγέροχος. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα δούμε και τη πεταξιά. Και θα πέσουν και οι μεζέτες σίγουρα. Για καλή μας τύχη λοιπόν, έχει πέσει και ο ήλιος, έχει βγήκανε κάτι συννεφάκια. Βέβαια είμαστε σχεδόν στη δύση του ήλιου, 8 η ώρα είναι. Και τα πουλάκια θα μας τα πετάξει ο Τέλης, ο φίλος μας, τον θυμάστε τον Τέλη, θα πάμε λίγο κοντά να τον δείτε. Νάτος. Τέλη! Ξεκίνα, ναι, πάμε σιγά σιγά, ναι. Πήρε και το μήνυμα. Μεγάλος ο Τέλης. Αν θυμάται και μέσα από τα βιντεάκια, τα πρώτα τον τράβαγα πιτσιρικά. Λοιπόν, όλα έτοιμα λοιπόν, να δούμε τα πουλάκια του φίλου μας του Μπακάλι. Με πεταχτάρι τον Τέλη, ναι. Έχουμε μεγάλες απαιτήσεις εδώ, παιδιά. Πολύ μεγάλες. Γιατί μας έχει μάθει αυτός. Να βλέπουμε πολύ θεαματικά περιστέρια. Όρθια ακίνητα και να ανεβαίνουν μέχρι τα καρφιά έτσι. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Κατά συνέπεια είναι ανεβασμένος ο πύχης στα πολύ ψηλά εδώ. Ωραία, ωραία. Κάνανε μια φοβερή εκκίνηση. Γυρίσανε και πλατούλες. Και το πλάνο μας είναι μαγικό, ε. Έχουμε και την κουρτίνα από πίσω. Ναι, φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εγώ έτσι τα βλέπω εδώ. Ακούτε και τις δηλώσεις τώρα του Ροχάμι. Ναι, τρέμουνε. Είναι μια εικόνα 100% ονειρική. Μπακάλις λοιπόν του συλλόγου εδώ της Σκίδρας. Πάλι δίνει ρεσιτάλ. Κοιτάξτε που πήγανε μέσα τα πιπίνια, ε. Πήρανε δρόμο τα πιπίνια, έχουν πιάσει μεριές και βαράτε βιολιτζίδες. Φοβερό Σκόρπιο, φοβερό. Και τρομερά φτερά, πολυτελείας. Αυτά είναι τα φτερά τα πολυτελείας. Μύτες, τρέμουλα και λαλά, ναι. Ορίστε, να το και το λαλά. Κολλάω. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι όποιο και να αφήσω, δεν ψάχνω, βλέπετε. Όλα είναι έτσι. Αυτά είναι τα πολύ πολύ μακρινά. Κάτσε να αφήσω το zoom. Και πάμε να δούμε και κανένα... Να, εδώ, άλλη μια διάδα, εδώ. Φανταζή.
Δεν υπάρχει τώρα καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, αφήνω αυτά, πάω λίγο πιο δεξιά επάνω, άλλη διάδα. Έτσι, αυτά είναι τα πλάνα μας και οι εικόνες που μας δείχνουν τα Περιστέρια. Του μπακάλι που τα πετάει ο Τέλης. Μούρι, πλάτη, κοιτάξτε, ορθώματα. Περπατάνε στον αέρα, λέω, περπατητά. Να κι άλλος περπατητής. Κάτσε να αφήσουμε αυτή τη διάδα και να έρθω και λίγο στα επιτόπια. Εδώ βλέπω ένα σαν παρδαλό μου φαίνεται, να το. Ανεβατόρια. Εδώ να πλησιάσω αυτό το τζινάκο εδώ πέρα. Ακόμα και κόλλο που βλέπουμε έτσι από κάτω είναι όρθια τελείως. Φεύγουνε πάνω αυτά. Και το φεύγα, ναι, είναι μέσα στο αίμα τους. Ήρθαν από εκεί μέσα και ξαναφεύγουνε πάλι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ωραίες εικόνες, ναι. Λοιπόν, κάτσε να πάμε και μια κάτω. Και πάω τώρα λίγο πιο δεξιά, ανεβαίνω πάλι. Να τα λέω. Τρεμουλιαστά περπατητά. Μισασπρόκολο, ναι. Άστο να και αυτό να είναι. Όσο ανοίγω το πλάνο βλέπετε σχεδόν όλη την ομάδα. Λοιπόν, κάνανε μία μέσα τα πιπίνια. Ήρθανε. Θα τα ρίξεις. Θα πάρουμε, ναι. Ρίχτα. Εντάξει, πουλάκια είναι. Κάτσε να δω το μπόι. Ναι, είναι πάνω από τη μέση. Λίγο πάνω από τη μέση. Στη μέση τα λέγαμε, ναι. Κάτσε να δούμε τώρα και το άρπαγμά τους. Ασταμάτητα. Όλα. Έχουν αλφαδιάσει όλα. Και βαζουρίτσες βγάζουν. Να και το χειροκρότημα. Α, ήρθαν όλα. Βλέπουμε και το λαό, τον κόσμο. Ωραίος. Ήταν καταπληκτικός, παιδιά. Για πεταξιά πουλάκια, αντιχαρακτήριζα πολυτελείας. Να και ο Μπακάλης τώρα κάνει συλλογισμούς. Εντάξει, τα χαμόγελα. Όταν βλέπεις ωραία πεταξιά, σίγουρα πέφτει και το χειροκρότημα. Ήταν μια καλοκαιρινή, θα έλεγα στο Σούρουπο πεταξιά, εδώ στο φίλο μας τον Μπακάλι του Συλλόγου της Κίδρας, θα τη χαρακτήριζα πολυτελείας, ναι. Αυτές είναι οι πεταξίες πολυτελείας. Μπράβο. Πάμε να δούμε τώρα και τα πουλάκια, τα πιπινάκια, μέσα στο κουμάσι. Φτάσαμε και στο χώρο μας, θα δούμε τώρα τα πιπίνια μέσα. Σίγουρα θα είναι λαχανιασμένα, δεν υπάρχει περίπτωση, με τέτοια ζέστη που κάνει. Ναι, να τα. Ωραία τα αλατζάκια, έχει αλατζάκια επάνω, ε. Ωραία πουλάκια. Όλα είναι πιπινάκια, τα βλέπετε. Μιλάμε, έχει και μια υγρασία τώρα, είναι αυτός ο καιρός που λέμε που κάνει, όχι υγρασία, πολύ, ζέστη και υγρασία. Θα μπούμε μέσα στο στόμα τους να δούμε αν έχουν και ορνήθωση. Όχι, μια χαρά είναι. Υγιέστατα παιδιά, ούτε σάλια, τίποτα. Απλά είναι πολύ λαχανιασμένα, ναι. Όχι, είναι καθαρά τα στόματά τους, τα βλέπετε. Μερακλής, πολύ μερακλής και τα προσέχει τα Περιστέρια του. Και στον αέρα και κάτω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κι άλλα. Και μαύρα. Μοσαϊκό, εντάξει, μοσαϊκό ήταν, έτσι. Απλά είναι τώρα προς τη νύχτα και δεν ξεχωρίζανε τόσο τα χρώματα στον αέρα. Φαινόταν όλα έτσι τζινόχρωμα, ας πούμε. Είναι όπως όταν έγινε. Με φνιδιάσανε, ναι. Θα τους κάνουμε και ένα τελευταίο εκεί στο χώρο τους, ναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, ναι. Και εδώ είναι πολύ ωραίο το πλάνο. Δείτε λοιπόν τα μπακαλάκια εδώ στην περιοχή κοντά στη Σκίδρα, του Συλλόγου της Σκίδρας, στο φυσικό του χώρο, ναι. Ανέμελα τρώνε το στάρι. Μπράβο στα παιδιά ακόμα μια φορά. Νομίζω ότι τα λόγια που είπα πριν ο πρόλογος δικαιώθηκα κι εγώ.
γιατί είχα ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά. Βλέπουμε και την παρέα στο βάθος. Αφού κάναμε το χαβά μας, σε λίγο ξεκινάει και η μπούκα μάσα, η κλασική. Έτσι περνάμε καλά εδώ. Κάτσε να πάμε κοντά να δούμε και την παρέα ακόμα μια φορά. Ναι, αρχίζουν και πέφτουν οι μεζέδες τώρα στο τραπέζι και τα τσουγκρίσματα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η περιστεράδικη ζωή. Ακόμα μια φορά μπράβο στα παιδιά. Και στον Μπακάλι και στον Τέλη. Γιατί και ο Τέλης παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι ο βασικός βοηθός εδώ. Συνέτερος θα έλεγα, τέλος πάντων. Όλα καλά. Στο καπάκι θα μας κάνει και άλλη μια ο φίλος μας ο Μπακάλης στα ίδια. Πάμε ρε Μπακάλη, πάμε, ναι. Τα είδαμε πριν, τα βλέπουμε και τώρα. Το ρώτησα, του λέω θα αντέξουν ένα δεύτερο καλάμι μέσα σε τόση ζέστη, 38 βαθμοί, το λιγότερο. Μου λέει μπανάλι θα δοκιμάσω. Δεν το έχω ξανακάνει, μου λέει θα το δοκιμάσω και θα δούμε, θα δείξει. Φύγανε, φύγανε δυνατά, ναι, φύγανε. Και άμα ανοίξω το πλάνο θα δείτε έχουν απλώσει κιόλας, ναι, ναι. Πήρανε και το άπλωμα. Ωραίος. Ακούγεται ο Ροχάμης, ναι, ναι, έχει πάθει πλάκα. Τι μας κάνεις, λέει, ρε Μπακάλι. Όντως είναι, παιδιά, είναι απολαυστικός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε μόνοι σας ένα παλμό που έχουν τα φτερά τους, τα περιστέρια. Ένα βήμα είναι, ναι. Ακίνητα όλα, 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 ακίνητεξ. Σκαρφαλώνουν και ανεβαίνουν, ναι. Κάτσε να φύγω από εδώ. Ωραία, κοίτα που πήγανε. Κάτσε, μερικά έχουν έρθει από πάνω, εδώ. Ναι, δεν κόβουν το ρυθμό. Μέχρι τα καρφιά αυτό το στυλ βλέπετε, έτσι. Κάτσε να πάω από κάτω ακριβώς. Να το και το περπάτημα. Όρθια περπατητά. Αυτά είναι τα όρθια τα περπατητά, ναι. Πιπινάκια λοιπόν. Του συλλόγου της Κίδρας. Μπακάλις, ναι. Όλα είναι έτσι. Φεύγω τώρα, πάω δεξιά από την άλλη την πλευρά, ναι. Γύρισα 180 μοίρες. Σε ένα άλλο σημείο του ουρανού. Έχουμε και την Κουρτίνα. Εντάξει, πιο όρθιο δεν γίνεται τώρα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, παιδιά. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι πεταξιά μπρος-πίσω. Που σημαίνει πολλά αυτό. Και κοιτάξτε και τα μπόγια. Πάντα θα αφήνω το zoom. Και πάμε λίγο πιο αριστερά τώρα. Εδώ στα πλάγια είναι, αλλά δεν ξέρει τι κάνει. Πω, λέω, κοιτάξτε. Πω, κέφια που έχουν τα μπακαλάκια σήμερα. Κάτσε να πάω όσο πιο κοντά γίνεται. Ναι, γιατί τρώω όλο το zoom και μετά φαίνονται θολά. Θέλω να τα βλέπετε καθαρά, ναι. Εδώ άλλο, μας έκανε πάσα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πάμε μία κάτω. Και ξαναπάλι τώρα πάνω. Παρδαλονέρης είναι αυτός. Αυτό να καταλαβήξει και πριν, ναι. Δεν κουνιούνται καθόλου, ρε παιδιά. Σκαρφαλώνουν και ανεβαίνουν. Κάτσε να πάω τώρα εδώ, τελείως κατακόρυφα. Έχει και άπνοια. Φύγανε μία μέσα και τώρα έχουν έρθει από πάνω και ανεβαίνουν συνέχεια. Θα του πω να τα ρίξει τώρα, γιατί αυτά έχουν χαρούλες. Πάμε για την επιστροφή. Έλα, εντάξει. Χαλαρός. Να δούμε και το πεσό. Άμα θες, εντάξει, άστα κι άλλα. Ό,τι θες. Ό,τι θες εσύ. Εγώ του πω να τα ρίξει. Τα αφήνει αυτός για να δω. Εντάξει, δικαίωμά του. Τώρα μιλάμε για πουλάκια, έτσι. Δεν μιλάμε για μεγάλα περιστέρια. Μπρος πίσω πεταξία. Εντάξει, αφού θέλει να τα αφήσει κι άλλο, εγώ θα τραβάω. Πάνε για κάρφωμα. Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μέσα εκεί. Αρχίζουν τώρα και χάνονται. Κάτσε να ξανανεύω πάλι επάνω. Εδώ. Οπ, να τα έχω. Τα έχω γιατί είναι σε ένα σημείο. Ξέρω περίπου που πετάνε. Κοιτάξτε, όχι, φαίνονται και με το μάτι το άλλο τώρα. Μην λέμε ψέματα, φαίνονται. Απλά έχουν πάρει μπόι. Πολύ πάνω από τη μέση. Πιο ψηλά από την πρώτη πεταξιά. Μέσα εκεί στο πάτημα είναι. Δεν τα ρίχνει ο μπαγάσος εδώ, κοίτα.
Εγώ του έχω δώσει εντολή εδώ και τουλάχιστον 1,5 λεπτό και αυτός θα αφήνει κι άλλο. Να, τι είναι αυτός, αίνει, όχι, χελιδόν είναι. Τώρα για να τα αφήνει αυτός κάτι ξέρει. Έλα πάμε, άντε πάμε ρε φίλε, ναι. Κρίμα είναι, πουλάκια είναι ρε. Έτσι να πάω μια τελευταία, γιατί αυτά έρχονται και σφεντώνες. Ναι, κοιτάξτε ανακάτεμα τώρα, στο πάτημα. Κάτσε να έρθω γρήγορα κάτω, ναι, πάμε τώρα. Όλα έρχονται. Έχουν μείνει ακόμα 3-4. Να τα. Από όλη αυτή την ομάδα το κοπάδι που πέταξε και αυτά σπάνε έρχονται τώρα, κατεβαίνουν, να και τα βλέπετε, κοσκινάνε. Τώρα μιλάμε για πιπίνια, χωρίς οδηγό. Να τα, αλφαβιάσανε. Πολύ καλός, και στο πεσό. Οπ, κόψανε, εντάξει. Εντάξει, πουλάκια, να. Δεν πέσανε οι παπαγάλοι. Ήρθαν, έρχονται και αυτά μόνατα. Οπ, όλο το πεσό, ήθελα να το τραβήξω όλο το πεσό. Εντάξει, ο χρόνος νομίζω ούτε μισό λεπτό δεν έχουν κάνει, Τέλος, αυτό ήταν. Ναι, τέλος. Τέλος, αυτό είναι. Τα έχω τραβήξει από το περασμένο βίντεο, αλλά εδώ από τη μάντρα, για να δείτε τι ήτανε. Ας τα εκεί έξω να τραβήξω από εδώ από τη μάντρα. Τα έχουμε τραβήξει μέσα. Μπράβο, βγάλτα εδώ. Αυτά εδώ είναι τα πουλάκια. Και τα λατζούδικα ήταν πάνω. Αυτά τα λατζούδικα δεν ξέρανε τι κάνανε πραγματικά. Τα πιο θεαματικά του Περιστέρια είναι αυτά, τα λατζούδικα. Κοιτάξτε εδώ. Μπρος πίσω χαβάς. Με τέτοια ζέστη μες στο κατά καλό καιρό. Κάτσε, γιατί έχουμε κι άλλα. Έχω κολλήσει εγώ εκεί, Αλλά έχουμε κι άλλο στρατό εδώ. Ναι. Έχουν μείνει και την πολύ ζέστη. Κάτσε να πάω σε αυτό το ταρατζάδικο, ναι. Έχει και το πιάσουμε από την πλάτη, ναι, ωραίο. Πολύ ωραίο. Κομπρεσέρ, Αυτά λοιπόν. Ήταν τα περιστεράκια του φίλου μας του Μπακάλι, του συλλόγου επαναλαμβάνω της Κίδρας, και θα κλείσω με αυτό το ωραίο λατζάκι. Ωραίο πλάνο, μέσα στα χορτάρια, μέσα στη φύση. Πάμε και λίγο πιο κοντά ακόμα. Έτσι λοιπόν κλείνουμε. Έτσι μες στην τζίκνα ρε, μες στο σύννεφο μπήκαμε ρε. Να τον, αυτός είναι ο ψήστης, τον βλέπετε. Ο μεγάλος ψήστης με τα κακά ψήστης. Δεν παίζεται. Πελικάρο Χάμ, είσαι ψήστης, μεγάλος ψήστης. Έχω κάτι καλό πάνω μου, εντάξει. Μπράβο, εντάξει. Αυτό να λέγεται. Κοιτάξτε εδώ, γιατί και το ψήσιμο είναι επιστήμη, έτσι. Πού να πεινάς τώρα και να βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι τρέλα. Να στάζει λέω και το λουκάνικο στα κάρβουνα. Για να δώσουμε και λίγο στο λίγο το φίλο μας το ψήστη. Φλαράκι, μπράβο το Μπακάλι, τέτοια πουλάκια που πέταξε, φαινόμενα. Για τέτοιο καιρό με αυτή τη ζέστα, μπαλαρίνες όλα, μπράβο του, είναι σε καλό δρόμο. Γι' αυτό και στο Σύλλογο Σκίδρας, έτσι που είναι άκρος θεαματική όλη. Ωραίος. Το έχω πει και εγώ αυτό πιο πριν. Με έχεις προλάβει. Ο Μπακάλις είναι κορυφή τελείως. Άμα δεν παίρνεις... Δεν έχει αντίπαλουκά στη Βόρεια Ελλάδα. Άμα δεν παίρνεις το σπίτι, στα μέσα να σε πλακώσει. Παρ' όλα αυτά όμως, κοιτάξε, η πραγματικότητα να λένε τώρα πέρα από τα αστεία και την πλάκα. Τα περιστήρια ήταν πολυτελείας. Εγώ έτσι θα είναι αυτά μαζί τα δικά μου. Πολυτελέστατα. Μπαλαρίνες. Μπράβο. Συμφωνώ και απαξάνω. Λοιπόν, αυτή ήταν μια δήλωση του φίλου μας του Ροχάμι, εδώ του Σκιδραίου. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Η αλήθεια να λέγεται, τέρμα. Και άλλη παρέα μέσα από την Τσίκνα βλέπετε. Έχει πλακωθεί στην Μπούκα Μάσα. Ήδη έχει αρχίσει τώρα το τρελό φαγοπότη. Γεια σου Μάκη.
Να τον Άκη ο Μάκης. Με την παρέα. Αυτό είναι, έτσι ρε. Αυτό είναι. Και βλέπουμε και ένα πλάνο έτσι και τις εγκαταστάσεις του Μερακλή. Αυτό είναι ρε, στην τρελή χαρά ρε. Άμα κάνουμε καλούς χαβάδες, πώς φαίνεται, άρα το χαμόγελο. Λοιπόν, Μάγκες, συγχαρητήρια ακόμα μια φορά και στους δύο. Έχω βαρεθεί τόσα χρόνια που έρχομαι εδώ να σας λέω συγχαρητήρια. Τουλάχιστον δεν ξέρω, εγώ στα μάτια τα δικά μου ενθουσιάζομαι πολύ, εντυπωσιάζομαι θα το έλεγα, ας πούμε, έτσι, πραγματικά. Για αυτή την εποχή λοιπόν, δεν πάω να δικαιολογήσω για μια κατάσταση, όλα πήγαν τέλεια. Αλλά θα πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει να το βάλουμε όσο μπορούμε στο πνεύμα της ημέρας και της στιγμής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και αυτή την ημέρα, εφόσον ο μήνας έχει 25 τώρα του Ιούνιου, λογικό είναι, έτσι. Και εδώ στην περιοχή τη δική σας κάνει αφόρητη ζέστη, γιατί έχει και πολλή υγρασία. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, κάνατε κάτι, θα το έλεγα έτσι απλά, μαγιά. Κάνατε μια μαγιά. Πετάξατε τα πουλάκια μπρος-πίσω. Δεν είναι εύκολο το έργο, παιδιά. Οι περιστεράδες τώρα το ξέρουν αυτό. Τα πουλιά τα αποκριθήκανε, πραγματικά. Νομίζω σας έχω κάνει ωραία πλάνα. Όχι εγώ, τα περιστέρια σας, έτσι. Με βοηθήσαν υπερβολικά. Και να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ ξεκούραστη η τραβηξιά μου. Γιατί εντάξει, και εγώ προσπαθώ, το λέω, δεν το κρύβω, να τραβάω τα καλύτερα. Δεν είναι κρυφό, ούτε μυστικό, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Είναι η τρέλα μου. Μ' αρέσει να τραβάω τα καλά. Τώρα, άμα είναι και ένα άλλο που πιο κάτω και δεν το πιάνω, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, τα περιστέρια τα δικά σας. Πραγματικά, όπου έβαζα τη μηχανή μου, έπιανα τα ίδια περιστέρια. Όπως έλεγε και ο Ροχάμης, που πιστεύω ακούστηκε στο βίντεο, ήταν μπαλαρίνες. Πραγματικά ήταν μπαλαρίνες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή στα λόγια είναι φτώχεια, συγχαρητήρια ακόμα μια φορά και θέλω να τα έχετε το χειμώνα να τα δούμε αυτά τα περιστέρια και μεγάλα. Έτσι. Και πάντα τα περιστέρια, όπως το έχουμε πει σε όλα μας τα βίντεο, τα περιστέρια θέλουμε και μια σκάλα ανώτερα. Εντάξει. Δεν σταματάει το περιστέρι. Έγινε. Πάρτε το λόγο τώρα και μιλήστε. Το περιστέρι δεν σταματάει ποτέ, Παναγιώτη. Πάντα κάνουμε προσπάθειες, να εκθέτως κάναμε και πολλά χρώματα έτσι που να δείξουμε στον κόσμο ότι και τα χρώματα αξίζουν, εντάξει, γκρίζα σουλούπια, άσπρα, τέτοια είχαμε, ανέκαθεν είχαμε καλά περιστέρια τέτοια, τώρα κάναμε μια άνοδο έτσι, βελτιώσαμε λίγο και τα χρώματα με τα παλιά τα περιστέρια. Μπράβο. Από εκεί και πέρα το περιστέρι δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε, κάνουμε τη γιορτή, μαζευόμαστε φίλοι όταν βλέπουμε. Αυτό είναι. Περνάμε ευχάριστα καταρχήν, το κυριότερο πράγμα είναι να περνάμε ευχάριστα σε αυτή τη ζωή που είμαστε, γιατί με αυτά που τραβάμε είναι λίγο βαριά και δύσκολα. Από εκεί και πέρα τα περιστέρια πιστεύω πήγαν καλά. Πολύ άπνοια έχει σήμερα, δεν βοήθησε ο καιρός καθόλου. Αλλά πήγαν, δείξαν την αξία του δύο φορές τα μετάκια μου, βγήκανε. Πιστεύω τα φτερά θα αρέσουν σε όσους αρέσουν τα φτερά, γιατί μερικοί δεν θέλουν και φτερά. Σίγουρα από κοντά είναι πολύ. Είναι γούστα, παιδιά, αυτά είναι γούστα, εντάξει. Σίγουρα από κοντά είναι πολύ καλύτερα να τα δούμε, αλλά. Ναι, είπαμε, αυτό το έχω πει σε πολλά. Μπορούμε, ναι, ρε, φίλε, ναι, σε πολλά μου βίντεο λέω η κάμερα τώρα βλέπει μια μικρή εικόνα, ας πούμε. Το live είναι, έχει άλλη ζωντάνια, έχει άλλο. 365 μέρες. Βέβαια. Θέλει, μπορεί να πιθανε τα δούμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν ακόμα και στους δύο σας και σε ένα τέλει που κι εσύ κάνει έναν αγώνα, είσαι ένα άξιο συνεχιστή. Το έλεγα, το λέω και θα το λέω. Σε τραβάω από παιδάκι, τελεί. Κοίτα, τον πέρασε στο μπακάλι στο ύψος. Κάποτε σου να του φτάνει στο φυσί, τώρα τον έχει περάσει. Λοιπόν. Μαζευόμαστε κι εμείς προς τα κάτω πάνω. Μπράβο. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που ήρθαν και μας τιμήσανε. Εσένα κιόλας. Και από εκεί και πέρα, καλό καλοκαίρι με υγεία. Και για να κλείσω, συγχαρητήρια και στους δύο και την πολύ ωραία γιορτούλα. Θα την έλεγαν μια μίνι γιορτούλα, όπως είπε ο Μπακάλης πριν. Τα φιλαράκια, τρώμε, πίνουμε, περνάμε καλά και πετάμε και τα περιστέρια μας. Τώρα από εκεί και πέρα ο κριτής είναι ο κόσμος, αυτός που θα το δει. Εντάξει, και ο καθένας βλέπει και κρίνει. Εμείς δεν θέλουμε να μας λένε είσαι καλός ή καλό. Ναι, όχι. Ναι. Βλέπει ο καθένας και κρίνει. Και είναι και γούστα. Εντάξει, σίγουρα, πάνω απ' όλα. Κάθε γνώμη είναι αποδεκτή. Και καλά το είπε ο Μπακάλης. Λέει σε όσους αρέσουν τα θεαματικά, πιστεύω ότι θα τους αρέσουν. Άλλοι περιστράτες γουστάρουν τα πιο δυνατά, τα πιο της φεύγας. Δικαίωμά του. Γούστο του. Ο καθένα είναι γούστα, έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει το καθένα στο γούστο. Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Και του χρόνου και το χειμώνα, μάλλον, να τα ξαναδούμε πάλι. Εντάξει. Γεια χαρά και στου δύο.